Καλησπέρα σε όλους, η Ιωάννα Βαΐο εδώ. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Έχω φτιάξει ένα βίντεο λοιπόν σήμερα. Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που είχα με κάποιον φίλο μου, ο οποίος έχει κάποιο γνωστό, ο οποίος διοργανώνει γάμους στη Σαντορίνη. Οπότε, πήρα αυτή την παραδειγματική αγορά και έφτιαξα μια βασική ανάλυση όσον αφορά το SEO, Search Engine Optimization. Είναι το επάγγελμά μου. Είναι μια νέα ειδικότητα στην Ελλάδα και έχει τεράστιες προοπτικές. Είτε για επιχειρήσεις, είτε για ανθρώπους που ψάχνουν μια νέα δουλειά και μια εξειδίκευση, η οποία έχει μέλλον και παρόν. Στην επόμενη φάση, λοιπόν, θα περάσουμε τα βασικά στοιχεία μιας βασικής ανάλυσης SEO για τη συγκεκριμένη αγορά οργάνωσης γάμου στη Σαντορίνη. Και αυτό θα βοηθήσει οποιονδήποτε επιχειρηματία διοργανώνει είτε γάμο στη Σαντορίνη είτε κάπου αλλού και οποιοδήποτε επιχειρηματία γενικά θέλει να μάθει τι είναι το SEO και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αυξήσει τις πωλήσεις του, δηλαδή να τον βρίσκουν οι πελάτες του, οι αυρενίτο πελάτες, μέσω του ίντερνετ, μέσω της Google, εκεί που ψάχνει όλος ο κόσμος δηλαδή, για προϊόντα, υπηρεσίες και κάθε είδους πληροφορίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην κεντρική σελίδα της παρουσίασης με τα Basic SEO Tips για μια εταιρεία οργάνωσης γάμου στη Σαντορίνη. Πάμε να δούμε τι είναι το SEO γενικά. Το SEO αποτελεί την ακρονιμία του όρου Search Engine Optimization και αν σπάσουμε τον όρο αυτό σε δύο κομμάτια θα δούμε πόσο απλό είναι. Το Search Engine λοιπόν τι είναι, μια μηχανή αναζήτησης όπως η γνωστή σε όλους μας Google. Το Optimization είναι η βελτιστοποίηση, που κάνουμε πάνω σε ιστοσελίδες, έτσι ώστε να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της μηχανής αναζήτησης, όπως η Google, για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, είτε και τα δύο. Τις λέξεις κλειδιά που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματία να τον βρίσκουν οι αυριανοί του πελάτες ή συνεργάτες μέσω της Google. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ψάχνει κανείς στην Google και να βρίσκει τις κατάλληλες πληροφορίες. Από τη μία πλευρά λοιπόν η Google προσπαθεί να εμφανίζει στην πρώτη σελίδα, ανάλογα με τις αναζητήσεις που κάνουν οι χρήστες της, τις καλύτερες πηγές πληροφορίας που θα απαντάνε στα ερωτήματα των χρηστών. Και από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες θέλουν, όταν κάποιος πηγαίνει στην Google για να ψάξει πληροφορίες για προϊόντα ή επιχειρήσεις, να βρίσκουν τη δική τους ιστοσελίδα και να προχωρούν σε κάποιο request, σε κάποια ερώτηση ή σε κάποια αγορά, γιατί όχι. Αν πάμε λοιπόν στην google.gr και πληκτρολογήσουμε το συγκεκριμένο keyword, την φράση κλειδί οργάνωση γάμου Σαντορίνη, θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Θα δούμε ότι έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα. Στην αριστερή πλευρά και στη δεξιά πλευρά. Η δεξιά πλευρά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος Google AdWords, της άμεσης διαφήμισης. Για να εμφανιστεί λοιπόν κάποιος στη δεξιά πλευρά, στην πρώτη σελίδα της Google, αρκεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα της Google, το Google AdWords, να φτιάξει τις διαφημισούλες του, να θέσει ένα maximum budget per day or per month και από εκεί και πέρα να εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά και κάποιες φορές και στην αριστερή πλευρά, είτε πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα, που είναι τα SEO αποτελέσματα, της αριστερής πλευράς, είτε κάτω από αυτά τα αποτελέσματα, στον πάτο της σελίδας δηλαδή, κάτω από τα SEO αποτελέσματα. Τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα? Η Google λοιπόν μας προσφέρει ένα δωρεάν εργαλείο, το οποίο μας λέει περίπου, κατά μέσο όρο δηλαδή, πόσοι ψάχνουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μια συγκεκριμένη φράση, λέξη, κλειδί. Για το συγκεκριμένο λοιπόν keyword, τη φράση οργάνωση γάμου Σαντορίνη, έχουμε 30 αναζητήσεις περίπου κάθε μήνα, κατά μέσο όρο. Ψάχνοντας λοιπόν στην Google, εγώ βρήκα πώς περίπου γάμοι γίνονται κάθε χρόνο. Στο κουρδιστό πορτοκάλι λοιπόν υπάρχει μια πολύ ωραία πηγή, ένα πολύ ωραίο άρθρο, ευχάριστο, μιας που ανοίγει ο καιρός τώρα και Σαντορίνη είναι από τα πιο ρομαντικά νησιά της Ελλάδας και πασίγνωστο και στο εξωτερικό. Στη Σαντορίνη λοιπόν κάθε χρόνο πάνω από 700 άνθρωποι, μια χαρά άνθρωποι, παντρεύονται κάθε χρόνο. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση και προώθηση μιας ιστοσελίδας ενός επιχειρηματία ο οποίος θέλει να διοργανώνει γάμους στη Σαντορίνη και έχει την εξειδίκευση αυτή.
ξέρει τα κατατόπια και μπορεί να βοηθήσει κόσμο ο οποίος θέλει να κάνει τον ωραιότερο και πιο ρομαντικό γάμο στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που να κάνει ο ειδικός Search Engine Optimizer είναι η ανάλυση του ανταγωνισμού. Πηγαίνουμε δηλαδή στην google.gr όπως δείξαμε προηγουμένως και πληκτρολογούμε την φράση κλειδί που μας ενδιαφέρει. Οργάνωση γάμου Σαντορίνη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, ο ειδικός, πρέπει να πάρει, να δει ποιες είναι οι ιστοσελίδες που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα και να τις αναλύσει, να δει πόσο δυνατές είναι, να δει είναι δυνατός ο ανταγωνισμός, είναι optimized αυτές οι ιστοσελίδες αρκετά, για να καταλάβει πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι για εκείνον να προωθήσει, να ανεβάσει την ειδική του ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα της Google στις πρώτες θέσεις και να πράξει αναλόγως. Το πρώτο λοιπόν, υπάρχουν κάποια εργαλεία λοιπόν που βοηθάνε τους ειδικούς να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Τα δύο είναι πρόσθετα σε browsers, δηλαδή είναι add-ons τα οποία μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει δωρεάν στο browser του και να βλέπει κάποια στοιχεία και να καταλάβει πόσο ανταγωνιστική είναι μία σελίδα και μία αγορά, όπως η αγορά της οργάνωσης γάμου Σαντορίνη. Το SEO Quake και το Moz είναι πρόσθετα, add-ons, εγκαθίστονται στο browser μας. Το Majestic.com είναι ένα εργαλείο ανάλυσης ιστοσελίδων και authority ιστοσελίδων, αλλά και των ανταγωνιστών μας, anyway. Οπότε, τα παραπάνω εργαλεία, το Moz και το Majestic.com, έχουν κάποια metrics με τα οποία βλέπουν την αξία μιας ιστοσελίδας, το authority της κάθε ιστοσελίδας, του κάθε URL. Κάποια από αυτά είναι το page authority, το domain authority, το citation flow και το trust flow. Τα δύο τελευταία είναι του majestic.com και τα δύο πρώτα είναι του moz.com. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό metric για την αξιοπιστία και το authority μιας ιστοσελίδας είναι τα links ή τα backlinks που έχει. Όχι μόνο ο αριθμός, αλλά ο αριθμός σε συνδυασμό με την ποιότητά τους, ποσότητα και ποιότητα. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, παίρνει ο ειδικός μια πρώτη ιδέα για το πόσο ανταγωνιστική είναι η συγκεκριμένη αγορά. Και αυτό βοηθάει στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής Search Engine Optimization για να ανεβάσουμε τη δική μας ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα και να ξεπεράσουμε αυτές τις ιστοσελίδες που βρίσκονται ήδη εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα live παράδειγμα στην google.gr. Βρισκόμαστε λοιπόν στην google.gr και έχουμε πληκτρολογήσει την φράση κλειδί «Οργάνωση γάμου Σαντορίνη». Σε κόκκινο πλαίσιο έχω βάλει το σύνολο των σελίδων που ανταγωνίζονται στα SEO αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη φράση κλειδί. 10.600 σελίδες λοιπόν ανταγωνίζονται για τη συγκεκριμένη φράση κλειδί. Σε πράσινο πλαίσιο έχω βάλει τις τρεις πρώτες σελίδες, οι οποίες βγαίνουν πρώτες στα οργανικά αποτελέσματα της Google για τη συγκεκριμένη φράση κλειδί. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μία σύντομη ανάλυση, σύμφωνα με το Moz εργαλείο για SEO Experts, που να δούμε περίπου την ποιότητα και τη δύναμη των σελίδων αυτών για να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας. Οι τρεις πρώτες σελίδες λοιπόν έχουν τα εξής στοιχεία, authority σχετικά με το SEO, σύμφωνα με το Moz εργαλείο. Το Page Authority ξεκινάει από 14 και τελειώνει στο 19, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100. Το Domain Authority των τριών αυτών ιστοσελίδων ξεκινάει από 23 και πάει στο 27. Στην ίδια κλίμακα πάλι, το Page Authority και το Domain Authority από 1 έως 100, που σημαίνει από το λιγότερο authoritative στο περισσότερο authoritative. Page Authority γενικά, σύμφωνα με το Moz, αυτό μετράει την ποιότητα SEO όσον αφορά τη συγκεκριμένη σελίδα, δηλαδή τα links που πάνε σε αυτή την ιστοσελίδα, γενικότερα πόσο ποιοτικά είναι. Το domain authority έχει να κάνει με το domain σαν domain, ολοκληρωτικά δηλαδή το authority του. Τα links που πηγαίνουν σε αυτό το domain σαν σύνολο. Τα backlinks των τριών αυτών ιστοσελίδων, πρώτον, ξεκινάνε από 21 και τελειώνουν σε 47. Το on-site SEO των τριών αυτών ιστοσελίδων θα μπορούσε να είναι πολύ πιο optimized. Είναι πολύ ελαφρά optimized και θα μπορούσε μια νέα ιστοσελίδα να πράξει κάπως διαφορετικά, να κάνει λίγο
διαφορετικό optimization on-site και να ανταγωνιστεί πάρα πολύ όμορφα τις ήδη οι τρεις πρώτες σελίδες. Τα πρώτα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια αγορά μέτριο ανταγωνισμού που θα μπορούσε να κατακτηθεί εύκολα. Η στρατηγική που θα πρότεινα λοιπόν σε κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος διοργανώνει γάμους στη Σαντορίνη και έχει τοπικό γραφείο εκεί, θα ήταν η εξής. Να πάει στο Google My Business Directory, το οποίο είναι το directory τοπικών επιχειρήσεων της Google και να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία της επιχείρησής του. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, postal code, περιγραφή, τίτλους και να αναπτύξει, να σχεδιάσει αυτή τη σελίδα, να την καταχωρήσει και να παίρνει από τη μία μεριά το traffic από το ίδιο το directory της Google, γιατί ψάχνουν και από εκεί, και να έχει ακόμα μία ευκαιρία να εμφανίζεται στα local SEO results της μηχανής αναζήτησης Google GR, που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της Google κανονικά και είναι και πιο θελκτικά αυτά τα αποτελέσματα στο μάτι, γιατί έχουν να κάνουν με χάρτες, έχουν διευθύνσεις επάνω, τηλέφωνα, και είναι μία επιπλέον ευκαιρία, εκτός της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης, να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της Google, τα local SEO results. Μετά, θα πρότεινα την αγορά ενός νέου domain, exact match domain. Τι σημαίνει exact match domain? Θα αγόραζα στα Greek list το οργάνωση γάμου Σαντορίνη, γιατί καμία από αυτές τις σελίδες που είναι στην πρώτη σελίδα για τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί δεν έχει αυτό το ακριβές URL. Η διεύθυνση δηλαδή δεν περιέχει το ακριβές keyword που στοχεύουμε. Το on-site SEO θα έπρεπε να γίνει κανονικά, θα έπρεπε να αναπτυχθεί περιεχόμενο, το οποίο ναι μεν θα περιείχε τη βασική λέξη κλειδί που κυνηγάμε, αλλά θα έπρεπε να γίνει έρευνα για παρεμφερείς λέξεις κλειδιά, που ψάχνει ο κόσμος και απ' την άλλη η Google θεωρεί σχετικές, relevant, με την κύρια φράση. Έτσι, η Google είναι ευχαριστημένη και το traffic αυξάνεται από ο κόσμο ο οποίος ψάχνει στοχευμένα σχετικές λέξεις κλειδιά με την κύρια αυτή που στοχεύουμε. Το off-site SEO, εφόσον το on-site SEO ολοκληρωθεί, δηλαδή αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ίδια την ιστοσελίδα, από το δεύτερο μέρος είναι το off-site SEO, δηλαδή προώθηση αυτής της ιστοσελίδας εξωτερικά σε άλλα sites, δημιουργία αναφορών πίσω στο site μας μέσω των links, hyperlinks, έτσι ώστε να ξεκινήσει η ιστοσελίδα μας να γίνεται δημοφιλής για αυτό το οποίο πρεσβεύει ή προωθεί. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και δημιουργείται ένα link profile, το οποίο στην πορεία θα καθορίσει και τις κατατάξεις στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Τελευταία, ένας παράγοντας ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι πάρα πολύ δυναμικά στο SEO είναι τα social signals και τα social media. Εννοούμε ότι δύο εταιρείες, δύο brands ή δύο επιχειρήσεις τέλος πάντων, οι οποίες πουλάνε το ίδιο πράγμα, η μία έχει social παρουσία, η άλλη δεν έχει. Προτιμητέα λοιπόν για πρώτες κατατάξεις στην πρώτη σελίδα της Google για κέρυες αγορές θα ήταν η επιχείρηση η οποία έχει φυσική παρουσία, έχει έντονη παρουσία μάλλον στα social media και όχι αυτή που δεν έχει. Ας πούμε ότι οι δύο επιχειρήσεις βγάζουν το ίδιο περιεχόμενο προς τα έξω, η μία έχει social media παρουσία και η άλλη δεν έχει. Είναι απόλυτα λογικό ότι θα προτιμηθεί η επιχείρηση η οποία έχει έντονη παρουσία στα social media. Είναι παράγοντας στο SEO και δεν πρέπει να αγνοείται πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και ελπίζω να έγιναν όλα κατανοητά. Αν δεν έγιναν, μπορείτε να μου στείλετε κάποιο comment, κάποιο email στο joe@joannavaiou.com και θα φροντίσω να σας απαντήσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Να είστε καλά και καλό βράδυ.